και διαχείριση κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 1.538.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με 89.975 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα, περισσότερους από 340.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον περισσότερα από 435.000 κρούσματα και 14.865 νεκρούς. Σήμερα ανακοινώνουμε 71 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.955, εκ των οποίων το 57% αφορά άντρες. Ηλικία μεταξύ 18 και 39 ετών έχουν 30% των κρουσμάτων, μεταξύ 40 και 64, 45% των κρουσμάτων, 65 ετών και άνω, 21% των κρουσμάτων και ηλικία κάτω των 17 ετών, λιγότερο από 3%. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 33.634 κλινικά δείγματα για την παρουσία του ιού. 518 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 734 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 79 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 16 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 77% έχει υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. 16 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 86 θανάτους συνολικά στη χώρα. 23 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανών των συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 86% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επικυρωποίησε το θεραπευτικό αλγόριθμο ασθενών με τη νέα νόσο. Τα σοβαρά περιστατικά, όπως σας έχω πει, απαιτούν συνδυασμένη θεραπεία με φάρμακα τα οποία είναι νοσοκομιακά ήδη, φάρμακα τα οποία υπάρχουν, είναι διαθέσιμα και χορηγούνται σε σοβαρά ασθενείς. Περαιτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε κριτήρια επιλογής των τεστ αντισωμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για επιδημιολογικούς σκοπούς στην Ελλάδα. Θέλουμε να είναι αυτά τα τεστ αξιόπιστα και να χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένα κριτήρια για την καλύτερη επιδημιολογική καταγραφή της πορείας του ιού στη χώρα. Επίσης, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα της χρήσης μάσκας από το γενικό κοινό, όπως σας είχα πει χθες. Η Επιτροπή ενημερώθηκε αναλυτικά για τις πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού CDC. Η Επιτροπή συμφώνησε με τα συμπεράσματα της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού CDC πως ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και σε ειδικές συνθήκες υγρωτισμού θα μπορούσαν να υπάρξουν ωφέλη από τη χρήση της μάσκας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τυχόν εφαρμογή ενός παρόμοιου μέτρου ανάλογα με την πορεία της επιδημίας και σε συγκεκριμένους χώρους όπως αυτοί που προτείνονται από το ECDC, κυρίως για την αποφυγή διασποράς από συμπτωματικούς ή ασθενείς με ήπια συμπτώματα. Επίσης, συζητήθηκε και η πιθανή αύξηση κινδύνου από λανθασμένη χρήση της μάσκας από υγιείς, καθώς και η ψευδής αίσθηση ασφάλειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορές σχετικά με την τήρηση πιο σημαντικών μέτρων, όπως η διατήρηση της απόστασης και της υγιεινής των χεριών, που είναι τα δύο πιο σημαντικά μέτρα. Με δεδομένη την τρέχουσα πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, η Επιτροπή στην παρούσα φάση δεν συστήνει τη γενικευμένη χρήση μάσκας. Όπως για όλα τα μέτρα προφύλαξης, θα επανατοποθετηθούμε και για τη χρήση μάσκας από το γενικό πληθυσμό, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας και τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή τοποθετήθηκε για τη χρήση ιατρικών μασκών με βαλβίδα, τις περίφημες μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας, οι οποίες δεν συστήνονται και είναι και επικίνδυνες όταν χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που ανήκουν στο γενικό κοινό. Μπορούν να μεταδώσουν την νόσο. Αυτές οι μάσκες είναι χρήσιμες για τους γιατρούς εντατικής θεραπείας, τους αναισθησιολόγους, οι οποίοι από την καρδιά μου τους ξέχασα χθες, τους ευχαριστώ, οι οποίοι είναι αυτοί που πρώτοι διασωληνώνουν τον άρρωστο πριν φτάσει στην εντατική θεραπεία, στα επείγοντα περιστατικά, και είναι από τις ομάδες των γιατρών, των επαγγελματιών υγείας που είναι στην εμπροστοφυλακή, στη μάχη εναντίον του ιού, και φυσικά από τους ανθρώπους που εκτίθενται περισσότερο στον ιό μαζί με όλους τους άλλους γιατρούς των επειγόντων. Επίσης, η Επιτροπή τοποθετήθηκε για τη χρήση γαντιών από το γενικό κοινό. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για τα γάντια.
Υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι η χρήση τους προσφέρει προστασία από τη μόλυνση με τον ιό. Τις τελευταίες εβδομάδες, η χρήση αναλώσιμων πλαστικών ή γαντιών από λάτεξ μιας χρήσης έχει γίνει συνηθισμένη σε δημόσιους χώρους, σε σούπερ μάρκετ, στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό συμβαίνει παρά τις ελάχιστες ενδείξεις ότι η χρήση γαντιών στο δημόσιο χώρο προσφέρει προστασία από τη μόλυνση. Ενώ οι προθέσεις είναι καλές, η αδιάκριτη χρήση γαντιών μιας χρήσης είναι σε μεγάλο βαθμό μάταιη και μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη βλάβη παρά καλό. Θα το εξηγήσω. Πολλοί φορούμε γάντια πιστεύοντας ότι μας προστατεύουν με κάποιο τρόπο. Τα γάντια όμως μιας χρήσης δεν έχουν σχεδιαστεί για εκτεταμένη χρήση, μπορούν εύκολα να σχιστούν ή να έχουν μικρές οπές, τρυπούλες, που μπορεί εύκολα να παραβλεθούν και να θέσουν σε κίνδυνο την ακαιρεότητά τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το άτομο που φοράει τα γάντια. Επίσης, η υπερβολική εξάρτηση από τα γάντια μπορεί να οδηγήσει σε φυσιγασμό και όχι στο πλύσιμο των χεριών συχνά. Επίσης, μας προσφέρει μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας και οδηγεί στη χρήση τους πέρα από την προβλεπόμενη μόνο χρήση τους. Ο ιός μπορεί να επιμολύνει τα γάντια με τον ίδιο τρόπο που επιμολύνει τα χέρια. Για παράδειγμα, θα αγγίξετε μια μολυσμένη χειρολαβή σε ένα σούπερ μάρκετ. Τα γάντια μπορεί να επιμολυνθούν εκεί. Αν αγγίξετε το πρόσωπό σας με τα ίδια μολυσμένα γάντια, αυξάνει ο κίνδυνος να εκτεθείτε στον ιό. Θεωρήστε το δεδομένο ότι θα γίνει. Έρευνες έχουν δείξει ότι αγγίζουμε το πρόσωπό μας κατά μέσο όρο 3 έως και 23 φορές ανά ώρα. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, με τα γάντια δηλαδή, μπορεί να μεταφέρουμε τον ιό σε άλλες επιφάνειες. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ευρέως διαδεδομένα μπορεί να απορρίψει το γάντι ή το καθαριστικό μαντιλάκι σε δημόσιους χώρους. Να αφήσει το χρησιμοποιημένο γάντι σε καροτσάκι αγορών ή να το απορρίψει στον δρόμο. Επιπλέον, όταν βγάζουμε τα γάντια, μπορούμε να μολυνθούμε και συνεπώς το πλύσιμο των χεριών αμέσως μετά την αφαίρεση των γαντιών είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να σταματήσουμε να φοράμε γάντια μιας χρήσης σε εξωτερικές μας δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν συστήνει τη χρήση γαντιών ως μέσο πρόληψης της ασθένειας από τον νέο κοροναϊό. Ας αφήσουμε τα γάντια στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα γάντια σε εμάς, το γενικό κοινό, λειτουργούν ως μια απόσπαση της προσοχής μας από τον καθαρισμό και την υγιεινή των χεριών μας. Αντίθετα, εμείς να πλένουμε συχνά τα χέρια μας είτε με σαπούνι και νερό για 20 έως 30 δευτερόλεπτα, είτε με αντισηπτικό, ειδικά μετά από επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο ή όταν χρησιμοποιούμε δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτή η στρατηγική είναι μια καλύτερη άμυνα έναντι του ιού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.